για να εκφράσω πρωτίστως τη συγκίνησή μου, την ευγνωμοσύνη μου. Υπάρχει μια ιεραρχία στη ζωή, στην οποία εμείς εντασσόμεθα. Το αποτάσσει και συντάσσει είναι δύο βασικότατες κινήσεις που κάνει ο χριστιανός, ξέροντας ότι μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να μιμηθεί απλώς τον μόνο αμίμητο. Είναι συγκλονιστικό να σκέφτεται κανείς ότι ένα νέο μέλος της Εκκλησίας, εμφυτευόμενο εις το σώμα της Εκκλησίας, το θεανδρικό, δεν είναι η Εκκλησία μια κοινωνία ανθρώπων απλώς. Μήτε κοινωνία ανθρώπων και αγγέλων, όπως έλεγαν κάποιοι παλαιότεροι δογματικοί. Η Εκκλησία είναι το θεανδρικό σώμα, το οποίο προαιωνίως, χάρη του Θεού, οικοδομείται από απλή μίμηση των κτιστών, μιμουμένων των αμίμητο κτίστη. Και είναι συγκλονιστικό να σκεφτούμε από πόσο απλά, ευτελή θα λέγαμε, αν δεν ήταν πολυτελέστα στοιχεία, συγκροτείται και τέλεση ουργείται η σωτηρία μας. Το λάδι και το νερό, μήτε το χρυσάφι, μήτε το ασίμι, μήτε οποιοδήποτε άλλο πολύτιμο, κατ' εμάς, κατά κόσμον πολύτιμο στοιχείο, χρησιμοποίησε η Εκκλησία για να μας εντάξει εις το σώμα που προϋπάρχει ημών. Γι' αυτό δεν υπάρχει φοβερότερη βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος από του να συντρίψει κανείς αυτή την προαιωνιότητα του θεανδρικού σώματος, το οποίο εμείς δεν συμπληρώνουμε, απλώς ενοφθαλμιζόμεθα σε αυτό. Προϋπάρχει η Εκκλησία πάντων ημών και αλίμονο σε εκείνον που θα θελήσει να τη χτίσει στα μέτρα του και στις επιθυμίες του, όπως κάνουν σήμερα οι περισσότεροι αρχηγοί Ορθοδόξων Εκκλησιών. Το καταγγέλω επίσημα μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο, λέγον ουδής εξ ημών δικαιούται να ξαναχτίσει κατά τη δική του θέληση και επιθυμία την Εκκλησία. Γι' αυτό είμαι ευγνώμων που αυτή τη στιγμή περιστοιχούμε από ευλαβεστάντους ανθρώπους, κληρικούς και λαϊκούς, πιστεύοντας. Μεταξύ αυτών μάλιστα και κάποιοι οι οποίοι δεν σπούδασαν θεολογία συστηματικά, μήτε επιστημονικά, αν μπορεί να γίνει επιστήμη, η πίστης και η σοφία του Θεού. Ο τίτλος ενωδύνει, όπως εκφράζει και η φωτογραφία της στιγμής, αλλά και η βαρύτατη γνώμη που παραδίδεται με θάρρος και πόνο, είναι και τίτλος ανέκδοτου συγγράμματος του Σεβασμιωτάτου κυρίου πλέον Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη. Η συγκρότηση του συγγράμματος από επιστολές και μελέτες για αταξίες ανθρώπων και θεσμών, όπως με εμπιστεύτηκε πολλές φορές, συμπληρωνόταν συνεχώς. Γραπτός αναφέρει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός το έργο αυτό και σε επιστολή του προς τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, στην σελίδα 7 εγγράφου της 6ης Αυγούστου 2003. Εκκλησιολογικέ και απολύτως θεμελιωμένε εν υπόγραφη προς τα σεπτών κέντρων αναφορέμου, υπό μορφήν μνημονίων, υπομνημάτων, δοκιμίων, αναφορών διαμαρτυρίας ή κερίων επερωτήσεων, υπάρχουν εν ειδικό φακέλο εις τα αρχεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και θα εκδοθούν εν καιρό. Το πότε θα εξαρτηθεί απολύτως από εμάς. Και επειδή δεν πρόκειται
περί λιβέλων, περί τας σεξουαλικάς του α ή β ιδιορυθμίας, αλλά σαφώς περί εναγωνίων κειμένων, μόνον εις το αληθές συμφέρον της Μητρός Εκκλησίας αποβλεπόντων, έχουν ήδη λάβει τον τίτλο «Κείμενα Οδύνης».